πολύ για τα καλά σας λόγια και για την ωραία κριτική που κάνει στην ταινία. Η αλήθεια είναι ότι το φινάλι είναι διφορούμενο. Αυτό που εγώ ήθελα να με ενδιαφέρει πάρα πολύ να πω στην ταινία είναι ότι αν δεν αποφασίσει κάποιος να σταματήσει το κύκλο της βίας και όχι μόνο σκοτώνοντας τον πρωταγωνιστή, αλλά να αποφασίσει ότι δεν θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση της εκμετάλλευσης, της κακοποίησης, της ψυχολογικής και ηθικής κατάπτωσης, να το πω έτσι. Αυτό το πράγμα θα συνεχίζεται από τη μητέρα ή από την κάθε μητέρα. Από εκεί και πέρα, είναι μέχρι στην πόρτα, όπως είναι και αυτές οι ιστορίες που συμβαίνουν δίπλα μας και κανείς δεν θέλει να τις δει. Γι' αυτό η ταινία ξεκινάει με κλειστή πόρτα και τελειώνει με κλειστή πόρτα. Και η έννοια της πόρτας, το ότι θέλουμε να δούμε κάποια πράγματα μέσα από αυτήν και να τα αντιληφθούμε και να κάνουμε κάτι γι' αυτό, γιατί πολύ σημαντικό ότι είναι στην ταινία ότι ο εξωτερικός κόσμος βλέπει τι συμβαίνει, αλλά προτιμά να το κάνει. Να μην ασχολείται, προτιμά να μένει σε μια κατάσταση παθητικότητας, όπως είναι η κοινωνία μας. Okay. Ο Χίτσκοκ είναι ένας πολύ μεγάλος δάσκαλος. Είναι πολύ αγαπημένος σκηνοθέτης, πάρα πολύ σπουδαίος. Δεν τον είχα στο μυαλό μου, ίσως είναι πράγματα που απλά έχουμε δει και μας επηρεάζουν. Σκηνοθέτες που ίσως να με έχουν επηρεάσει περισσότερο είναι ο Παζολίνη, ας πούμε. Είναι σκηνοθέτες που έχουν κάνει μια κριτική στην κοινωνία και τολμούν να θίξουν θέματα που κανείς άλλος πιθανόν που συνήθως δεν τίθεται γιατί προτιμούν να τα αποσιωπούν. Δεν υπάρχει καμία αναγγελία στην ταινία για έναν πόλεμο μεταξύ ανδρών και γυναικών. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το θέμα είναι ότι για μένα η εξουσία δεν έχει φύλο. Και αυτό το απαντά το φινάλε. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι η λύτρωση που έρχεται μέσα από τον θάνατο του πρωταγωνιστή είναι μια λύτρωση η οποία είναι σημαντική. Δεν σημαίνει παρά τα αυτό ότι πρέπει να υπάρχει αυτοδικία μέσα στην οικογένεια. Αλλά στη δραματουργία της ταινίας είναι πάρα πολύ σημαντικό το να απαντήσουμε με αυτό το θέμα, γιατί θεωρούμε ότι κατακρίνουμε αυτή την ιστορία με κάποιο τρόπο, παρόλο που έχουμε πάρα πολλές πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις και προεκτάσεις. Οπότε, για μένα η βία δεν έχει φύλο. Από εκεί και πέρα, για την άλλη ερώτηση που κάνατε για το γιατί όχι μίσεις και μίσεις violence, γιατί για μένα επίσης, η βία που ασκούν η κυρία Πιτακή σαν μητέρα και η Ελένη Λουζινού σαν μητέρα των παιδιών είναι επίσης μια βία που ασκείται, που την έχουν μάθει από τον πατέρα σε μια κοινωνία πατριαρχική με την έννοια του εξουσιαστή. Αυτό είναι ένας καθαρός συμβολισμός. Γι' αυτό δεν θα μπορούσε και επίσης να έχει ένα λογοπαίγνιο, το Miss Violence, είναι σαν την εκλυπόμενη βία, σαν τη βία που έχουμε συνηθίσει να έχουμε και μας λείπει. Okay. Η ιστορία βασίζεται όντως σε πραγματική ιστορία. Φυσικά με το σύνσταγραφο του Κώστα Περούλη κάναμε πάρα πολύ μεγάλη έρευνα και προσαρμόσαμε και άλλες καταστάσεις και άλλα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας και μετά από έρευνα ενός έτους γράψαμε αυτό το σενάριο. Δυστυχώς τα πράγματα, η ταινία βασίζεται σε πραγματική ιστορία και η αλήθεια είναι ότι η πραγματική ιστορία ήταν ακόμα δυσκολότερη από ό,τι εμείς αποφασίσαμε να τη δείξουμε στην ταινία. Ήταν πολύ πιο βίαιη και πιο απαντή.